Πρόεδρε, ένας ακόμη τίτλος. Είναι 3-peat στο κύπελο μετά από πολλές δεκαετίες. 76, 77, 78 και τώρα που ο Ολυμπιακός κάνει κατάκτηση τριών κυπέλων στη σειρά. 7ο συνεχόμενος τίτλος τα τελευταία χρόνια και δεύτερος αυτή τη σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο tie break μετά το 2-2 στα παιχνίδια. Super Cup στη Ρόδο και απόψε που κρίθηκε πίσω ο δεύτερος τίτλος. Νομίζω σημερινό κύπελο ήταν το πιο δύσκολο. Όντως γράφουμε ιστορία. Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πάρα πολύ και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε αυτό το επίτευγμα που ανέφερες. Ακούγατε κι εσείς ότι στις προβλέψεις θεωρητικά, στη θεωρία, στα χαρτιά πριν από το μάτς, οι περισσότεροι έδιναν Παναθηναϊκό φαβόρι παρότι είναι ένα ντέρμπι, παρότι το τελευταίο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο είχε πάει στις λεπτομέρειες λόγω της επίθεσης. Φάνηκε όμως για μια ακόμη φορά ότι η άμυνα δίνει τους τίτλους, έτσι. Εγώ δεν το άκουσα αυτό πουθενά. Όχι, το αμφισβητώ. Μιλάς για γραφείες στοιχημάτων, τι εννοείς? Όχι, λέω για τις προβλέψεις των θεωρητικών του μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είχαμε και εμείς μια βασική απουσία, είχε και ο Παναθηναϊκός. Εμάς σήμερα παίκτες νέοι στην ομάδα, όπως ο Long και ο Wright. Ειδικά ο Long έκανε step up, όπως σας αρέσει, στη δική σας γλώσσα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά συνεχίζουμε. Πώς εξηγείτε, κύριε Γιώργο Αγγελόπουλο, αυτό ότι έρχονται νέοι παίκτες και πολύ γρήγορα μπαίνουν στο πνεύμα της ομάδας, προσαρμόζονται όπως αυτά τα δύο παιδιά. Σήμερα μπορεί ο Φαλ να ήταν MVP, μπορεί ο Γκόκαπ να έκανε πάλι απίστευτα πράγματα, ειδικά στην άμυνα. Αλλά Moses Wright και Νάσμι του Λόγκ, δεν λέω πως ο Πετρούσεφ δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, ειδικά στο τέλος. Ναι, αλλά ειδικά αυτοί οι δύο. Απλά ο Πετρούσεφ είναι περισσότερο καιρό. Ναι, είναι λες και έπαιζαν χρόνια στην ομάδα. Νομίζω αυτό είναι μεγάλη επιτυχία του coach. Έχει καταφέρει, έχει εμπνεύσει και έχει μεταδώσει τη φιλοσοφία του σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στους νέους παίκτες. Και πιστώνεται κυρίως αυτόν και στο επιτελείο του. Βέβαια η άμυνα που έπαιξε σήμερα ο Ολυμπιακός, νομίζω είναι κάτι το εκπληκτικό. Το εκπληκτικό πρέπει να το ξαναδεί στο βίντεο. Όλοι οι παίκτες και οι πέντε, δεν είναι μόνο ένας, με μια αυταπάρνηση και έναν απίστευτο δυναμισμό. Και νομίζω κάτι δείχνει αυτό. Δείχνει πόσο το θέλαμε. Τώρα αυτά που λέτε ότι ποιος ήταν φαβόρι, ναι, εντάξει, κυκλοφόρη, αλλά όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Άρα εκτός από το θρίαμβο της ίδιας της ομάδας, ήταν και μια νίκη, μεγάλη νίκη Μπαρτζόκα. 100%. Και σε επίπεδο τακτικής και στρατηγικής και διαχείρισης ομάδος, 100%. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή στη διάρκεια της σεζόν, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα, όταν έκανε η ομάδα μια κοιλιά λόγω των τραυματισμών? Μιλάς για Ευρωλίγκα. Ναι, ναι. Και μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, φοβηθήκατε ότι ίσως φέτος λόγω αυτών των ατυχιών ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά? Δεν θα ξαναγυρίσει δηλαδή στις δράγες το τρένο? Δεν μπορώ να πω ότι το φοβηθήκαμε. Κοιτάξαμε στους τραυματισμούς να δούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Το Πετρούσεφ τον είχαμε στοχεύσει αρκετό καιρό πριν έρθει. Στα άλλα και το Long τον είχαμε στοχεύσει, αλλά όχι για τόσο νωρίς που ήρθε. Αλλά ήταν ευκαιρία, δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε, Έλληνα παίκτη. Και για το Wright όντως κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύαμε ότι δεν θα πάει καλά η σεζόν. Στην Ευρωλίγκα η αλήθεια είναι ότι όταν χάσαμε για ένα διάστημα και Φαλ και Μιλουτίνοφ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς ο Φαλ γύρισε γρήγορα και περιμένουμε και τον Νικόλα τέλη Μαρτίου να γυρίσει. Η σεζόν ωστόσο είναι στη μέση της ακόμα. Υπάρχουν οι δύο ακόμη μεγαλύτεροι στόχοι. Σωστά. Παλεύουμε να μπούμε στα play-off. Στην εξάδα μπορώ να πω, η οποία είναι χωρίς περαιτέρω αγώνες. Και ό,τι καλύτερο αφού μπούμε στην εξάδα. Συνεχίζοντας, το turning point είπε ο coach ότι ήταν ένα από τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Στο Μόναχο, ναι. Τώρα οι περισσότεροι λένε το νέο turning point είναι το Κάουνας για να βρεθεί και πάλι σε πλεονεκτική θέση, ακόμη και για την τετράδα Ολυμπιακός, διότι είναι στην έκτη θέση, αλλά μια νίκη απέχει από την τρίτη. Νομίζω πρέπει να ζούμε τη στιγμή και να συνειδητοποιούμε τι έχει γίνει. Σήμερα είναι το turning point, όταν κατακτάς τίτλο απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό, τον ενισχυμένο με πολύ πολύ μεγαλύτερο budget και με φιλοδοξίες και με μεγάλο προπονητή και μεγάλους παίκτες. Σήμερα είναι, δεν μπορεί να κοιτάς τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Ζούμε τη στιγμή να απολαύσουμε τι έγινε. Άρα ούτε Κάουνας ούτε 14 Μαρτίου που ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί πλέον για την Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό. Όλα σήμερα. Πανηγυρίζουμε και πάμε να πανηγυρίσουμε. Έθεσες ωραίους στόχους, αλλά υπάρχει και αγώνας, θα θυμίσω, με την Πολόνια πριν, εξίσου σημαντικός. Πριν τον Παναθηναϊκό,
μετά το κάνουνες. Ναι, ακριβώς. Μην έρθουμε όλοι με τον Παναθηναϊκό και δεν έρθουμε με την Πολόνια. Από εδώ και πέρα θέλω να ρωτήσω κάτι γενικότερο και να ολοκληρώσουμε. Καταλαβαίνω την ικανοποίησή σας απόψε, όπως είδαμε και πόσο χάρηκε και ο κόσμος που είχε έρθει στο γήπεδο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, κόσμος και των δύο ομάδων σε γεμάτο γήπεδο, όχι με τα 300 θεατές. Ωραίος τελικός. Και τα προηγούμενα χρόνια εδώ είχαμε, απλά πέρυσι, δεν ήταν 5,5. Ναι, και πέρι, ναι. Είχε κόσμο. Και αλλά... πέρυσι δεν ήταν τελικός γιατί ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο με το Περιστέρι. Πέρυσι. Ναι, το δυνατό παιχνίδι ήταν ο μη τελικός. Πρόπερση. Πρόπερση, ναι, αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός με μια τεράστια επένδυση. Γι' αυτό λέμε ότι η αξία του ηττημένου δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στην κατάκτηση του τροπέου στον Ολυμπιακό. Τα σχέδιά σας, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα για την αθλητική εμπειρία στο ΟΑΚΑ. Θέλω να ακούσω τα σχέδιά σας, γιατί έχει και προολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχές Ιουλίου, για το γήπεδο, για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν έχουμε κάτι νεότερο, πού βρισκόμαστε? Δεν έχουμε κανένα νεότερο. Ζούμε το θρυπίτ στο κύπελο. Και εύχομαι καλή συνέχεια στο κανάλι εδώ, στο Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τους προέδρους του Ολυμπιακού και τον κύριο Παναγιώτη και τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο.